Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ζήσε τη Ζωή από το Ζούγκλα TV. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα σήμερα, ενώ το Σαββατοκύριακο χρειάζεται να είναι έτσι πολύ λιόλουστο. Δευτέρα ήρθε λίγο συννεφιά, αναμένονται και ισχυρές βροχές από ό,τι μαθαίνω. Πάμε όμως να δούμε το govastileto.gr, τι λέει για σήμερα, ποια είναι τα top θέματα του celebrities. Αμέσως μετά έρχεται η ψυχολόγος μας Βίκη Σακή για να μάθουμε τα πάντα για τις διατροφικές διαταραχές και πόσο ουσιαστικά επηρεάζεται η ψυχολογία μας. Και αμέσως μετά αστρολογικές προβλέψεις από την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή. Πρώτο θέμα σήμερα στο govastileto.gr, να μπείτε τώρα, είναι και τη Γαρμπή. Μια γυναίκα χωρίς κόμπλεξ, όπως λέει και το δημοσίευμα. Το πρόσωπο της τραγουδίστριας μπορείτε να το δείτε αυτό. Στις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν ακριβώς από κάτω. Είναι μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ επιτυχημένη. Λατρεύω το συγκεκριμένο ζευγάρι. Μ' αρέσει και πάρα πολύ και ο Διονύσης Γινάς ούτως ή άλλως. Βλέπετε πόσο όμορφη είναι και χωρίς μακιγιάζ η αγαπημένη τραγουδίστρια Κέτι Γαρμπή. Πραγματικά της ευχόμαστε να είναι τόσο δροσερή και όμορφη και δεν ξέρω και για πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, Σταμαντίνα Τσιντσιλή. Είναι πλέον και μία δασκάλα. Πέρα από πολύ πετυχημένη παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και δασκάλα. Δείτε την να διδάσκει στη συγκεκριμένη φωτογραφία στην τάξη. Πού ακριβώς δίδαξε και ποιος είναι ο νέος ρόλος, μπορείτε να το μάθετε όλα στο δημοσίευμα το συγκεκριμένο. Τρίτο θέμα, η αγαπημένη είναι η τραγουδίστρια Άννα Βύση. Είναι σε μεγάλα κέφια. Χόρεψε κυπριακά και τους μάγεψε όλους. Θα δούμε κιόλας και το βίντεο που ακολουθεί για τη συναυλία της στις Βρυξέλλες, τι ακολούθησε, πώς χόρεψε με όλους ουσιαστικά όσους βρέθηκαν και παρακολούθησαν τη συναυλία της. Και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να δούμε και το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Είδατε και πλάνα ουσιαστικά από τη συναυλία της Άννας Βύσης στις Βρυξέλλες. Είναι αγαπημένη και πάρα πολύ και στην Ελλάδα αλλά και στην Ομογένεια. Προχωράμε. 20χρονος γνωστός τραγουδιστής ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρός. Όλες οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου του μπορείτε να διαβάσετε στο δημοσίευμα το οποίο ακολουθεί. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, ποια παντρεύεται, πότε, τα πάντα στο δημοσίευμα του govastileto.gr. Τόλης Βοσκόπουλος, Άντζελα Γκερέκου, ένα ζευγάρι το οποίο έχουν ακουστεί νομίζω τα πάντα, ότι χωρίζουν, ότι είναι μαζί, ότι είναι αγαπημένοι. Τα πάντα νομίζω ότι έχουν γραφτεί τόσα χρόνια που είναι παρέα. Δείτε όμως το ευτυχισμένο ζευγάρι να κάνει βόλτες έτσι με την οικογένειά τους, τα παιδάκια τους, κάνοντας δραστηριότητες. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και από ό,τι φαίνεται το ζευγάρι αυτό είναι αγαπημένο ανεξάρτητα με το τι έχει συμβεί
και το τι θέλουν να γράφουν ουσιαστικά το κάθε λίγο και λιγάκι τα δημοσιεύματα. Εχθές δεν είχαμε Dancing with the Stars, όπως θα το είδατε κι εσείς, λόγω πολιτικών εξελίξεων. Η πρόταση μορφής του Τσίπρα, μέχρι και το Dancing with the Stars, κατάφερε να κάνει να μην παιχτεί. Η Δούκης Ανομικού όμως διασκέδασε και σε όσους άλλοι Kim Basinger στις 9,5 εβδομάδες. Χόρεψε χθες ένα πάρα πολύ σεξι χορό. Υπάρχει και βιντεάκι, όπως μπορείτε να δείτε, που πολύ νάζει, πολύ σκέρτσο από την αγαπημένη παρουσιάστρια. Τη σηκώνει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, νομίζω ότι είναι. Που μου τραγουδάει, είμαι και σίγουρη, συγχωρέστε μου, μπορεί να είναι και λάθος. Όπως είδατε και λύσεις στο μικρό βιντεάκι που έχει αναζητηθεί στο www.govasileta.gr, ήταν αρκετά σεξι η Δούκης Ανομικού χθες το βράδυ. Και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Φήμες τον θέλουν ερωτευμένο, αλλά εκείνος κυκλοφορεί με άλλη και ποζάρει σε ένα βράδυ με δύο γυναίκες. Ποιος είναι ο άντρας εκείνος που μέσα σε μία νύχτα ποζάρε και φωτογραφήθηκε με δύο διαφορετικές γυναίκες? Τι σημαίνουν αυτές οι δύο γυναίκες στη ζωή του? Είναι και οι δύο κάτι ερωτικό ή είναι κάτι άλλο? Διαβάστε έτσι όλο το ρεπορτάζ. Εχθές επίσης είχαμε την απονομή των βραβείων MTV Awards. Μπορείτε να δείτε όσους όλους βραβεύτηκαν. Η απονομή έγινε στο Άμστερνταμ. Πάρα πολύ ωραία και λαμπερή βραδιά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και όλες τις στιγμές που έχουν αναρτηθεί και στο YouTube ήδη. Ποιοι βραβεύτηκαν, δείτε τους βραβευόμενους και φυσικά όλα όσα έγιναν στην πάρα πολύ λαμπερή βραδιά. Η αγαπημένη μας Ελένη Παπαρίζου μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σουηδία, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα επιστρέψει στη Eurovision. Όλες οι λεπτομέρειες για τα σχέδιά της. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον ελληνικό τύπο. Γενικώς την αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο χρονικό διάστημα με διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια για την αγαπημένη μας τραγουδίστρια? Διαβάστε τα πάντα στο www.govasileta.gr. Και ο Γιάννης Μητσέλης, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε μπαμπάς. Έχασε το μυαλό του, λέει, και το δημοσίευμα με την νεογέννητη κόρη του. Θα τη γράψω κατευθείαν στο δημοτικό, έχει δηλώσει. Υπάρχει και βίντεο από την συνέντευξή του στο πρωινό μου. Και ας πάμε να δούμε την δήλωση στον Πέτρο Κωστόπουλο. Άντε με το καλό να το χαίρεσαι. Καλημέρα, τι κάνετε? Να είστε καλά. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα οι κόρη, τα λέγαμε τις προάλλες. Τα λέγαμε, ναι. Πώς σου φάνηκε, ρε? Γιάννη, και μεγάλη, πολύ μεγάλη. Τροφαντούλα, 4200, πόσο? Άστα να πάνε. Έτρωγε μέσα, βλέπω. Κατευθείαν στο δημοτικό τη γράψω. Τώρα, άμα είναι 4200, δούλευε, σκάρδε, έρχονται και τα φορέματα, έρχονται και τα πάμπερς. Το βλέπεις με τα πάμπερς, άλλαξες κανένα ήδη, πρόλαβες ή όχι? Όχι, είσαι τρελός. Με τρελός είσαι, ναι. Όχι ακόμα. Μπήκες μέσα? Όπως λέγαμε. Μπήκα, ναι. Τράβηξες το σκηνικό? Όχι, ρε. Όχι, Όχι. Γιατί ρε, Γιάννα, δεν πειράζει. Παρόλο που θα σου ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, θα έκανες και ένα μοντάζ μετά και θα το παίζεις και... Δεν γινόταν, μωρέ, θα ήταν λίγο σπλάτερ. Ναι, είπε ότι ο γιατρός ότι κατεξαίρεσης άφησε να μπεις. Εσύ το είσαι οκ. Μια χαρά, ναι. Ωραία. Και δεν ήξερα, περίμενα ότι θα είχα κανένα θεματάκι, αλλά δεν. Όλα κομπλέ. Ήταν πολύ πιο ψύχρωμος από την... Πέρα από την πλάκα. Σου φύγε δάκρυ. Δεν το κάνω μου, γιατί συνήθως φεύγει. Σου φύγε. Ενέρεση, δεν γίνεται. Σούφι, για απίστευτο αυτό το πράγμα. Μπας και έκοψες εσύ τον ομφάλιο λόρο που συνήθως οι πατεράδες τους αφήνουν. Όχι. Γιάννη, θα μας κάνεις τη χάρη να μας πεις σε ποιον μοιάζει το μωράκι έτσι την πρώτη εικόνα? Πού είναι, κάτσε να πει, μωρέ Πέτρο. Νομίζω ότι είναι κράμα. Κράμα. Μπράβο, διπλωματική απάντηση. Εγώ δεν είναι θέμα διπλωματικής απάντησης, ούτε εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν θα καταλάβεις. Αυτά τα ρωτάει αυτός που είναι άσπρος, έχει παιδιά, δεν είναι σαν και εμένα και σένα που έχει οικογενειάρχες. Κατάλαβες. Μπράβο, παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι, πατέρα. Κέρασε στο νοσοκομείο ή στο στοχιόνι? Σιγά μην κέρασε. Κοιμήθηκες εκεί? Σου βάλανε ράτσο? Όχι, έχει ένα ωραίο καναπέ, μια χαρά, βολεύτηκα. Μια χαρά. Και τώρα τι κάνεις, διώχνεις λουλούδια? Όχι, τώρα βασικά πίνω καφεδάκι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι λόγω παιδιού το χαρμάνιασμα. Να σου πω, αφήνεις τον κόσμο να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ή δεν τους αφήνεις λοιπόν και έρθουν σε επαφή με το μωράκι? Όχι, τους αφήνω, απλά επειδή ήταν και δύο φίλοι που έρχονται, γκρουπάρω τα πράγματα. Από μακριά, γιατί έχει και λιώσεις τώρα, να προσέξεις. Από μακριά, μην αφήσεις κανέναν. Για γεια και αυτή με... Υπάζω το παιδί, όλοι καλά. Μια χαρά, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Τζάμπι. Θα είναι εντάξει, λοιπόν, όλα μια χαρά. Να τις δώσεις φιλιά, εις αυτή και στο κορίτσι. Πάρα πολλά φιλιά στο κορίτσι. Θα τις δώσω.
Σε ευχαριστούμε για το. Ο κύριο Ζουκάρη είναι αυτοί οι δύο, ο Δάσκαλο Καράκη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι υγιέστατο το μωράκι του και πάντα τυχερό. Και έτσι περνάμε στο επόμενο, Brand Pitt. Και όπως λέγεται το δημοσίευμα, αυτός είναι άντρας. Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη. Ο Brand Pitt, λίγο πριν κλείσει τα 50 του ουσιαστικά χρόνια, ομολογεί η ευτυχία μου εξαρτάται αποκλειστικά από την Αντζελίνα Τζολί. Ένα πάρα πολύ ωραίο και ευτυχισμένο ζευγάρι. Πραγματικά τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Και μπορείτε να δείτε όλες τις δηλώσεις ουσιαστικά που έκανε στη συγκεκριμένη συνέντευξη στο δημοσίευμα. Και θα περάσουμε στο νέο ουσιαστικά ζευγάρι της Showbiz, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Άννα Πρέλεβη. Ουσιαστικά η Άννα Πρέλεβιτς πήρε μέρος και στο μαραθώνιο που γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διεξήγαγε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε για την σχέση της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Νομίζω κοιμάται. Δεν έχω να πω κάτι. Εγώ γενικά δεν έχω θέμα να μιλάω την προσωπική μου ζωή. Το έχετε δει αυτό αυτά τα χρόνια. Δεν έχω να πω κάτι. Παιδιά, τον ξέρω πολλά χρόνια. Βγήκες από μια μεγάλη σχέση που πήγαινες για γάμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρέλεβη τσάρα είναι με τον Ουγγαρέζο. Προφανώς. Απλώς δεν θέλει να μιλάει για. Φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι να φέρω σε δύσκολη θέση εκείνη τη στιγμή. Έτσι, όπως έλεγα. Γεια σα, παιδιά μου. Αλλά είναι και φέη μου ότι εμείς φταίγαμε που δεν έβρισκε τρία χρόνια κοπέλα Ουγγαρέζο. Με το που χωρίσαμε τηλεοπτικά, ο άνθρωπος βρήκε και η κουκλάρα. Μπράβο. Γιατί άλλες δεν ήταν κουκλάρες. Ναι, αλλά εδώ φαίνεται, είχε κι άλλες, αλλά εδώ φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει. Έχω καλή διέστηση. Και είναι και καλό παιδί, παιδιά, η Πρέλεβη. Για να μιλάει η Πρέλεβη σημαίνει ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είπε και τίποτα, απλώς δεν το διέψευσε εκεί που κοιμάται. Όταν λες ότι κοιμάται είναι ότι τον άλλο. Ο Γιώργος Λιάγκας, ότι μάλλον με το που έφυγε, ουσιαστικά χωρίστηκε από το ζεύγος Σκροδαλιάγκα, βρήκε και τον έρωτα ουσιαστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τα καλύτερα στα παιδιά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την ψυχολόγο μας, τη Βίκη Σακή, για να μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Ουσιαστικά έχουν υποθεί διάφορα, αλλά από εδώ, από εμάς φυσικά θα μάθετε όλη την αλήθεια. Έτσι, γιατί χρειάζεται και ουσιαστικά από όλους εσάς τους γονείς να προσέχουμε και τι μικρά δείγματα υπάρχουν και από πολύ μικρή ηλικία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι κοντά σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλού.
επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο. Δυστυχώς η Βίκη Σακή, η ψυχολόγος μας, θα καθυστερήσει λίγο να έρθει γιατί υπάρχει σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε θα περάσουμε στις αστρολογικές μας προβλέψεις από την αστρολόγο μας Ολυμπία Χριστοδουλή. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν σας ακούω πολύ καλά μόνο. Θα το διορθώσουμε, μην μου ανησυχείς καθόλου. Καλά είσαι? Πώς πέρασε το Κυριακό? Συγγνώμη, δεν ακούω. Πώς πέρασε το Κυριακό? Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχεις ωραία πράγματα να μας πεις για την εβδομάδα? Ορίστε. Έχεις ωραία πράγματα να μας πεις για την εβδομάδα? Έχω να πω κάτι. Γενικά η εβδομάδα έχει μια ποικιλία όψεων. Η οποία έχει να κάνει αφενός με μια πολύ όμορφη όψη, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Ωραία. Και είναι το τρίγωνο του ήλιου με το Δία. Και που γίνεται στα ζώδια του νερού στο δεύτερο δεκαήμερο των ζωδίων του νερού, που έχει να φέρει ευκαιρίες τόσο σε οικονομικό επίπεδο, επαγγελματικό, αλλά και στην προσωπική ζωή. Αλλά παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τις όψεις της Αφροδίτης με τον Ουρανό και τον Πλούτονα, οι οποίες έχουν να κάνουν με μια έντονη αναταραχή σε θέματα σχέσεων. Υπάρχουν κύκλοι που θα κλείσουν, αλλά και άλλοι βεβαίως που θα ανοίξουν, γιατί αυτά τα πάντα πάνε μαζί. Έτσι. Υπάρχει όμως ένα έντονο ανακάτεμα. Όλη την εβδομάδα, το οποίο θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα. Υπάρχει έντονη αναταραχή. Ωστόσο, να εστιάσουμε και να μιλήσουμε περισσότερο για την όψη του ήλιου Δία και να πούμε για τα 12 ζώδια, γιατί πραγματικά είναι και η πιο ουσιαστική, ουσιαστικά είναι και πιο ουσιαστική η συγκεκριμένη όψη. Όλες είναι ουσιαστικές και κάθε μία εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά ιδιαίτερη η όψη ήλιου Δία έρχεται να ανοίξει σε πολλούς ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, πραγματικά. Ωραία. Και να ξεκινήσουμε με τον Κριό, ναι. Όπου οι μέρες αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο, είναι σημαντικές γιατί σε ό,τι αφορά την ερωτική του ζωή, η οποία θα έχει αρκετές εξελίξεις. Περισσότερο σε ό,τι αφορά τις επαφές που κάνουν τώρα, πιθανά και με ένα πρόσωπο από το παρελθόν τους, αλλά και μέσα από νέες σχέσεις οι οποίες έρχονται τώρα μπροστά τους. Μπορεί να επιδιώξουν περαιτέρω επαφές και συζητήσεις και να γίνουν και κάποιες ξεκαθαρίσεις στις ημέρες αυτές. Κάτι να δείχνει να κυλάει για τους κρυούς και να μπαίνει σε μια νέα βάση, ιδιαίτερα για τα κρυάρια που έχουν γεννηθεί 8, 9 και 10 Απριλίου. Όπου εδώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποκατασταθούν και κάποιες ισορροπίες με πρόσωπα της οικογένειας ή ακόμα και με τον σύντροφό τους, όπως επίσης να βρουν και κάποιες λύσεις σε πιθανά οικονομικά ζητήματα που μπορεί να τους έχουν ταλαιπωρήσει. Μάλιστα. Για τους Ταύρους είναι μια εξαιρετική περίοδος που θα τους δώσει τη δυνατότητα αφενός να αποκαταστήσουν σχέσεις τους οι οποίες το προηγούμενο διάστημα μπορεί να είχαν ταλαιπωρηθεί για κάποιο λόγο, αλλά επίσης να έχουν και κάποιες ειδήσεις ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά συνεργασίες τους στον επαγγελματικό τομέα, οι οποίες παρουσιάζονται με πολύ καλές προοπτικές. Ακόμα κάτι που, μία λύση μάλλον, που μπορεί να αφορά τα οικονομικά του ζητήματα, μπορεί να ξεκαθαρίσει με καλύτερους όρους τώρα και να τους ευνοήσει περισσότερο από ό,τι φαντάζονταν, περισσότερο για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαΐου. Για αυτές τις ημερομηνίες υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας πολύ σημαντικής ερωτικής ιστορίας που εξελίσσεται τώρα. Για τους διδύμους, η όψη ήλιου Δία αφορά τα εργασιακά τους, που τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια καλύτερη φάση. Αφενός το εργασιακό κλίμα γίνεται καλύτερο, πιο φιλικό θα λέγαμε απέναντί τους, αλλά και οι σχέσεις τους με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος γίνεται περισσότερο αρμονική. Πολύ πιθανά να επιβραβευτεί μια δουλειά που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό και μάλιστα να έχει και οικονομική επιβράβευση. Ή ακόμα, αν έχουν να λαμβάνουν χρήματα από το χώρο της δουλειάς τους, είναι πολύ πιθανό τις μέρες αυτές είτε να τα διεκδικήσουν καλύτερα είτε να τα πάρουν. Ακόμα για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 11, 12 και 13 Ιουνίου, μπορεί να έχουν μια σημαντική πρόταση η οποία αφορά δουλειά ή να αφορά την αναβάθμιση στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους. Μάλιστα. Για τους καρκίνους είναι μια πολύ σημαντική όψη αυτή και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουν πολλά από αυτά που μέχρι τώρα είχαν στο μυαλό τους. Τόσο σαν ιδέες, θα έχουν τη δυνατότητα να τις βάλουν σε εφαρμογή και θα μπορέσουν να βρουν και κατάλληλα άτομα που θα τις προωθήσουν και θα τις υποστηρίξουν. Από την άλλη μεριά, αν έχουν παιδιά, αν είναι οι καρκίνοι που έχουν παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό δείχνει να εξελίσσεται τώρα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των παιδιών τους, που θα τους χαροποιήσει και ιδιαίτερα. Και βέβαια, βασικός πρωταγωνιστής και εδώ είναι και τα ζητήματα της ερωτικής του ζωής. Είτε με τον ήδη υπάρχοντα σύντροφό τους αποφασίζουν κάτι πιο σοβαρό στο μεταξύ τους,
Είτε αν ανήκουν στους αδέσμευτους καρκίνους, μια πολύ σημαντική σχέση μπορεί να κάνει την εμφάνισή της, η οποία θα έχει και πολύ καλές προοπτικές. Ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 11, 12 και 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Για τα λιοντάρια, η όψη αφορά περισσότερο την αποκατάσταση των ισορροπιών μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον, που θα έχουν τη δυνατότητα τις ημέρες αυτές να μιλήσουν, να συζητήσουν πιο ανοιχτά, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον περισσότερο. Και στην προσωπική τους ζωή φαίνεται να βρίσκουν τις χαμένες τους ισορροπίες, τόσο σε ό,τι αφορά την ήδη υπάρχουσα σχέση τους, όσο και νέα πρόσωπα που μπαίνουν τώρα στη ζωή τους και θα έχουν εξελίξεις και με αυτά, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Αυγούστου, mm-hmm. όπου για αυτές τις ημερομηνίες υπάρχει και το ενδεχόμενο μια καινούργια επαγγελματική κατάσταση, η οποία μπορεί να έρθει τώρα στο προσκήνιο. Πολύ πιθανά κάτι που ετοιμάζουν εδώ και καιρό, ίσως, και τώρα μπαίνει σε εφαρμογή για να ξεκινήσει. Ή μπορεί να έχουν και μια σημαντική πρόταση για δουλειά. Α, πολύ ωραία. Ναι. Το συνεργεία που υπάρχει. Ναι, δείχνει ότι η όψη δουλειά πάντα φέρνει και τέτοια ανοίγματα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, για κάποιους που θα τους αγγίξει, θα βγουν πραγματικά πολύ ωφελημένοι τις ημέρες αυτές. Πολύ ωραία. Για τον Παρθένο, καλό είναι τις μέρες αυτές να φροντίσουν να είναι προσεκτικοί με τις ειδήσεις που έρχονται στα αυτιά τους. Γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να τους βοηθήσουν σε κάποια σχέδιά τους ή σε κάτι που στοχεύουν και θέλουν να πετύχουν. Ακόμα μπορεί να δεχτούν βοήθεια από, ή στήριξη από ένα φιλικό πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά τους και τους ανοίγει μια σημαντική ευκαιρία την οποία θα καλούνται να εκμεταλλευτούν. Γενικότερα τις μέρες αυτές μπορεί να βρεθούν πολύ κοντά σε κάτι που έχουν ονειρευτεί, όσο και αν τους φαίνεται απίθανο, ιδιαίτερα οι Παρθένοι που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Επαγγελματικά το λες ή επαγγελματικά, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Μάλιστα. Για τους ζυγούς, οι εξελίξεις αφορούν εδώ περισσότερο τα επαγγελματικά τους. Φαίνεται ότι κάτι που έχουν κυνηγήσει στο παρελθόν, πολύ πιθανά τώρα να το πετυχαίνουν. Και, ή ακόμα να αναγνωρίζεται και η δουλειά τους. Ή να μπαίνουν νέα δεδομένα στη δουλειά τους. Επίσης, μπορεί να έχουν και κάποιες σοβαρές προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με επαγγελματικά ζητήματα ή με νέα ξεκινήματα που θα τους βοηθήσουν και οικονομικά, ιδιαίτερα για τους ζυγούς που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Οκτωβρίου. Και η κοινωνική τους ζωή περνά σε μια νέα φάση και νέα πρόσωπα έρχονται πιο κοντά τους τώρα και πολύ πιθανά να τους φανούν και κάποια πρόσωπα μέσα από τον κοινωνικό τους κύκλο χρήσιμα σε ένα σχέδιό τους. Για τους Σκορπιούς είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η διέλευση, γιατί τώρα θα έχουν εξελίξει σε οικονομικά τους ζητήματα και τη μεθόδευσή τους, αλλά γενικότερα κάποια πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται προς το καλύτερο μέσα από κάποιες συγκυρίες που φαίνεται ότι προωθούν τα ζητήματά τους. Και επαγγελματικά μπορεί να βρεθούν μπροστά σε νέες εξελίξεις ή ευκαιρίες που έρχονται τώρα στη ζωή τους, ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 11, 12 και 13 Νοεμβρίου. Και για αυτές τις ημερομηνίες υπάρχει και το ενδεχόμενο εξελίξεων στην ερωτική τους ζωή, είτε μέσα από την ανανέωση της ήδη υπάρχουσας σχέσης τους, όσο και μέσα από μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γνωριμία. Μάλιστα. Για τους τοξότες, από το τελευταίο διάστημα εκείνο που τους προβληματίζει αρκετά είναι τα ζητήματα των οικονομικών τους. Τώρα με κάποιο τρόπο θα έρθουν στο προσκήνιο κάποιες συγκυρίες που θα τους βοηθήσουν να μεθοδεύσουν πιο σωστά τα πράγματα, είτε να βρούνε και κάποιες λύσεις. Ακόμα, αν περιμένουν μια χρηματοδότηση ή ένα δάνειο, μπορεί να έχουν κάποιες πολύ θετικές εξελίξεις στις ημέρες αυτές. Ή ακόμα μπορεί να έχουν μεταβολές προς το καλό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του συντρόφου τους. Και θα βγουν ευνοημένοι και εκείνοι βεβαίως, ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Και η ερωτική ζωή κινείται σε αρκετά καλά επίπεδα και για αυτούς, για αυτές τις ημερομηνίες, έτσι. Για τους εγώκερους, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη αυτή για σας. Μια και σας φέρνει αφενός πολύ κοντά σε φίλους, σε αγαπημένα πρόσωπα και κάποιες ρήξεις που μπορεί να είχατε στο παρελθόν, αποκαθίστανται τώρα και συνειδητοποιείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο κοντά σας από ό,τι νομίζετε.
Αλλά επανέρχονται στο προσκήνιο και κάποια δεδομένα και της επαγγελματικής ζωής που μέχρι τώρα μπορεί να τα κυνηγούσατε, αλλά να μην μπορούσατε να τα εξελίξετε όπως θέλατε, θα έχετε τη δυνατότητα μιας σημαντικής συνεργασίας ή μια νέας ευκαιρίας η οποία θα έχει και πολύ καλές προοπτικές. Και η ερωτική ζωή στο στόχαστρο και μέσα, είτε μέσα από μια παλαιότερη σχέση που σας διεκδικεί εκ νέου, είτε και μέσα από νέες γνωριμίες με ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, περισσότερο για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 9, 10 και 11 Γενάρη. Μάλιστα. Για τους υδροχόους. Για τους υδροχόους, οι εξελίξεις εστιάζουν στα επαγγελματικά τους ζητήματα, που τώρα αφενός δείχνουν να περνούν σε μια καλύτερη φάση, γιατί μέχρι τώρα τους είχαν ταλαιπωρήσει αρκετά. Και αναγνωρίζεται, αν θέλεις, μέχρι τώρα προσπάθεια που είχαν κάνει. Μ' ακούτε? Και βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί κάπως το κάτι άκουσες. Ή ακόμα, αν στο τελευταίο διάστημα είχαν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο πάνω στο οποίο δουλεύανε, τώρα μπορεί να αναγνωριστεί η δουλειά τους. Ή επίσης να υπάρξουν κάποιες σημαντικές προτάσεις, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουν με προσοχή, θα είναι ιδιαίτερα δελεαστικές και μπορεί να τους προσφέρουν και σημαντικές ευκαιρίες. Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή που, γίνεται, που μπορεί να γίνει και για τους υδροχόους, ιδιαίτερα για τους γεννημένους, 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε με τα ψαράκια μας, όπου και αυτά βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλή φάση και θα τους δώσει τη δυνατότητα ανάκαμψης σε πολλούς τομείς η όψη ηλιοδία. Και πάνω απ' όλα, αν έχουν τη διάθεση να προωθήσουν σχέδια και ιδέες τους, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που και θα βρουν αποδέκτες, αλλά και πρόσωπα που είναι ήδη κοντά τους θα τους ανοίξουν δρόμους πολύ σημαντικούς. Αν έχουν νομικά ζητήματα, οι μέρες αυτές είναι πολύ καλές για να τα μεθοδεύσουν, είτε να έχουν και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα τους δικαιώσει. Ιδιαίτερα για τους ψυχρούς που έχουν γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαρτίου. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις και για την ερωτική τους ζωή. Και εδώ, είτε μέσα από μια παλιότερη σχέση που ανανεώνεται, είτε από μέσα από μια νέα γνωριμία, η οποία είναι και ιδιαίτερα σημαντική. Μάλιστα. Αυτά για σήμερα. Αύριο κορυφώνεται η όψη ηλιοδία, είναι ενεργή ήδη και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θέλω να μου πεις λίγο το Σαββατοκύριακο πώς το έχεις δει. Θα μας πεις φυσικά και την Παρασκευή κανονικά για κάθε ζώδιο. Αλλά το Σαββατοκύριακο αυτό τι λέει? Το Σαββατοκύριακο δείτε κάτι. Καταρχάς έχουμε σε ενέργεια την όψη Αφροδίτης Ουρανού. Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ουρανό και σε σύνοδο με τον Πλούτονα, όπου θα είναι ήδη ενεργή. Αυτό σημαίνει αρκετές δυσκολίες, αρκετές ανατροπές, αρκετά ξεκαθαρίσματα, τα οποία μπορεί να γίνουν και με ξαφνικό τρόπο. Να μην είναι δηλαδή κάτι προσχεδιασμένο, απλά να είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, υποβόσκει και κάποια στιγμή βρίσκει την αφορμή και βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι το ένα, το οποίο θα το έχουμε ήδη ενεργό εκείνη την περίοδο. Το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε την Κυριακή την Πανσέλινο στον Ταύρο, η οποία και αυτή έχει να κάνει, εστιάζει περισσότερο σε υλικά και οικονομικά γενικότερα ζητήματα και γενικά έχει να κάνει με μια διάθεση να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας, να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε ήδη μέχρι στιγμής στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλές ημέρες αυτές. Έχουν δηλαδή και αυτές μια μεγάλη ανάγκη προσοχής. Γιατί όπως και να το κάνουμε και η Πανσέλινος πειράζει. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας αυτή και αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα το παλεύουμε. Έτσι είπαμε. Βλέπουμε πάντα τα πράγματα από την αισιόδοξη πλευρά τους. Ωραία, Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλά. Σου εύχομαι μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα και για όλους να είναι υπέροχα τα πράγματα. Έτσι. Και την Παρασκευή θα είσαι εδώ κοντά μας και πάλι έτσι να μας τα πεις. Βεβαίως. Φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Εμείς θα περάσουμε να δούμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το πώς μπορείτε να αντιγράψετε ουσιαστικά το μακιγιάζ της υπέροχης τραγουδίστριας Λάνα Ντερλέι. Βήμα προς βήμα, πώς μπορείτε να πετύχετε το αγαπημένο μακιγιάζ το συγκεκριμένο. Έχει ένα δικό της ύφος και σίγουρα ταιριάζει σε πάρα πολλές Ελληνίδες. Παρακολουθήστε το βήμα προς βήμα. Hi guys, welcome back. Today I'm going to do a Lana Del Rey boho type look. I'm going to start by using NARS Sheer Glow Foundation. The color is Santa Fe. I'm using a Real Techniques angled brush. Lana Del Rey always has a really immaculate base, so we're going to make this pretty perfect, really blending it into the skin, making sure that there's no red coming through the cheeks.
I'm using Avon Perfect Eyebrow Pencil in dark brown. This has a pencil on one end and a little spoolie brush on the other, just to brushing it through. Now, Lana Del Rey's eyebrows are quite oblique. That means they go upwards, but they don't really come down. So I'm going to do that, but if you're at home, it might not be a step you want to follow. You might want to do your normal brows. And her brows are never too perfect, so I'm just going really roughly with the pencil, and then I'm going to brush them through so that it's still a little bit soft. Next, I'm going to use a paint pot from MAC. This one is called Quite Natural, and I'm using a Real Techniques domed shadow brush with this. This is an eyeshadow cream that sets, so it doesn't crease. So I'm going to apply that all over the lid. And then I'm using a blending brush just to soften the edges. Next, I'm using Topshop Magic Liner. This is a brilliant little fine liner pen that you just draw along the lashes to get a really fine line there. Very, very easy to use. Put a tiny little flick on the outside corner as well. Okay, mascara on our top lashes. I have Revlon Grow Lashes here, and I'm just going to apply this. This is a massive wand. So this mascara claims to help your lashes grow. So there you go. I don't know if it works because I haven't been using it long enough to notice a difference, but I will keep you informed on that one. Certainly does make your lashes look nice though, nice and full. I'm going to pop a little concealer under the eyes. I'm using a Real Techniques Deluxe Crease Brush for this. I'm just going to set that foundation using a Bourjois pressed powder. Just going to make sure that we set underneath the eyes where we put that concealer, because if you don't, it's going to make your bottom lash mascara run, and we're just about to put some bottom lash mascara on now. Okay, back to our mascara, and for the bottom lashes. On the cheeks, I'm using Avon Earth and Rose Blush. I love this, it's really neutral. On the apples of the cheeks, I'm going to use a little bit of this Topshop Cream Blusher. The colour is Blush Flush. I'm going to use my finger and just pop it just on the cheek there. Then with my original foundation brush, I'm just going to work that in very gently. Lana Del Rey has the most fabulously pouty lips, and in order to create that or something near to that, I'm going to take my concealer brush that we were using earlier and just use what's left on the brush on my lip. Stretch your lip out so you don't get the creases. That's just going to nude out the natural colour of your lip. Next, you're going to need a highlighter. I've chosen Pearl Cream Colour Base from MAC, and I'm going to use a little bit of that on a brush. And just put that around the lip, just to highlight the top of the lip. This will help us create that slight poutiness. And I'm using this really pretty gloss from Avon. It's called Moisture Seduction. It's got swirls going through it, all of different colours. And the colour is Glimmering Champagne. I'm just going to use that just on the centre of the lip. And then we blot the lips, just so you're left with a really soft, subtle effect. And that is the finished Lana Del Rey boho look. I hope you like it. Thanks for watching, guys, and I'll see you next time. Bye-bye.
Το μακιγιάζ της αγαπημένης τραγουδίστριας Λάνα Ντρελέη. Άμα σας αρέσει, μπορείτε να το αντιγράψετε πάρα πολύ εύκολα, έτσι βήμα προς βήμα. Δυστυχώς η Βίκη Σακή, ψυχολόγος μας, δεν θα είναι σήμερα κοντά μας, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στην Εθνική με την κίνηση από ακινητοποιημένο όχημα που υπάρχει. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με δύο θέματα που θα σας κάνουν έτσι εντύπωση. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Επιστρέψαμε και πάλι. Όπως σας είπα και πριν, δυστυχώς ο ψυχολόγος μας είναι ακινητοποιημένη στην κίνηση στην Εθνική Οδό λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Αλλά έχουμε ετοιμάσει όμως κάτι άλλο πολύ ωραίο για εσάς. Για όσους έχετε πάει στο Λονδίνο και το νοσταλγείτε, και για όσους από εσάς δεν έχετε πάει στο Λονδίνο και θέλετε να πάρετε μια γεύση για να κανονίσετε το επόμενο σας ταξίδι, το βίντεο που ακολουθεί σας περιγράφει ουσιαστικά τα ωραιότερα σημεία που δεν πρέπει φυσικά να χάσετε από μοναδικές εικόνες που έχουν τραβηχτεί. Δείτε το και φυσικά θα το σχολιάσουμε και μαζί μετά. Πάμε να το δούμε. Thank you.
Είδατε έτσι που λίγο σηκώνει από το Λονδίνο και τώρα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδο, έτσι φθινοπορεινά με τη βροχούλα του, να κάνετε τα ψώνια σα στο αγαπημένο μα Λονδίνο. Και αφού φυσικά είδαμε τι εικόνε έτσι από το Λονδίνο, όπω σα είπα και πριν, ήρθε η ώρα να δούμε μοναδικέ εικόνε από έναν άλλον πλανήτη, από τον Άρη. Το βίντεο από το περίεργα.gr που μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα συγκεκριμένη, περιέχει εικόνε που ίσω να μην έχετε ξαναδεί, μοναδικέ εικόνε από τον πλανήτη Άρη. Πάμε να τι απολαύσουμε μαζί και θα σχολιάσουμε επίσης μετά. Ήταν και οι εικόνες από τον Άρη. Τι να πούμε τώρα. Ουσιαστικά, δυστυχώς θα τελειώσουμε λίγο πιο νωρίς, έτσι λίγο την εκπομπή μας, γιατί είχαμε πρόβλημα με το ένα θέμα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας 6 με 7 και θα έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με τη διαιτολόγο μας, την Βασιλική την Κούρια, η οποία θα μας μιλήσει για τη γονιμότητα και το πώς μπορούμε ουσιαστικά με διατροφικά να ενισχύσουμε τη γονιμότητά μας, εμείς οι γυναίκες. Και για όσους από εσάς έχετε ένα πρόβλημα σε αυτό, δείτε και διατροφικά τι μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε τη γονιμότητά σας. Και πάρα πολλά άλλα θέματα από όλο τον κόσμο και φυσικά lifestyle από την αγαπημένη στο σελίδα govastelido.gr. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας 6 με 7 αύριο. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα.